Και ότε ήμιξε την σφραγίδα την Δευτέραν, ήκουσα του Δευτέρου ζώου λέγοντος «Έρχου». Και εξήλθεν άλλος ύπος πυρός, και το καθημένο επ' αυτών εδόθη αυτό λαβήν την ειρήνην εκ της γης, και είναι αλλήλους φάξουση, και εδόθη αυτό μάχαιρα μεγάλη. Ευρισκόμεθα εις το έκτον κεφάλαιο, στίχος 3 έως 4, αγαπητοί μου, εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως, και ευρισκόμεθα εις το άνοιγμα της Δευτέρας Φραγίδος. Να σας αποδώσω με πολύ απλά λόγια αυτό που σας διάβασα τώρα, αν και είναι πολύ εύκολο. Όταν άνοιξε η Δευτέρα Σφραγίδα, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, άκουσα το δεύτερο ζώο να λέγει «Έλα». Και εξήλθεν βγήκε ένας ύπος που ήταν πυρός, ερυθροπός. Και επάνω εις αυτόν και εις τον αναβάτη του ύπου εδόθηκε η άδεια να πάρει την ειρήνη από τη γη και οι άνθρωποι να σφάξουν ο ένας τον άλλον. Και δόθηκε εις αυτόν ένα μεγάλο μαχαίρι. Πράγματι, όταν ανοίχθηκε η Δευτέρα Σφραγίδα, τότε, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής, εξήλθεν ύπος πυρός. Ένα ερυθροπό, κόκκινο άλογο, προς του οποίου ύπου τον αναβάτην το δεύτερον ζώον, που είναι ο βούς, έρχεται, λέγει, έρχου, έλα, εμπρό. Αυτό το χρώμα του δεύτερου ύπου, που είναι, όπως σας είπα, το κόκκινο πό, όπως και το μεγάλο μαχαίρι που δόθηκε εις τον αναβάτην του, είναι το πυρ και το αίμα, δηλαδή εσωτερική και εξωτερική πόλεμη. Είναι ανατριχιαστική αυτή η φράση στο Ιερό Κείμενο, όπως αλλήλους σφάξωση. Το ρήμα σφάτο είναι πολύ έντονο, πολύ ηχηρό. Δεν είναι τόσο το ρήμα φωνεύω, όσο το ρήμα σφάτο, σφάζω. Και στη γλώσσα μας ακόμη το αισθανόμαστε ανατριχιαστικό αυτό το ρήμα, που δείχνει ότι δεν είναι απλώς ένας φωνικός πόλεμος, αλλά ένας άγριος πόλεμος. Και πρόκειται περί εμφυλίου πολέμου ή περί εμφυλίων πολέμων και ακόμη κανονικών πολέμων, δηλαδή εξωτερικών πολέμων μεταξύ δύο λαών. Αλλά φαίνεται ότι περισσότερο πρόκειται περί εμφυλίων πολέμων, διότι αυτό το σφάξο συναλλήλους είναι περισσότερο προσυδειάζον προς τον εμφύλιον πόλεμων. Και σας λέγω αλήθεια, αν κάτι φοβήθηκα στη ζωή μου, είναι αυτό το στοιχείο, ο εμφύλιος πόλεμος. Δεν υπάρχει πιο φοβερό πράγμα, αγαπητοί μου. Μπορείτε να φανταστείτε, εδώ τώρα έχουμε μερικές εκατοντάδες ακροατάς, αισθανόμεθα μεταξύ μας φιλικά αισθήματα, πολύ φιλικά αισθήματα. Εγώ κάθομαι εν ασφαλεία στην καρέκλα μου, σας λέγω το λόγο του Θεού και εσείς τον ακούτε. Αν υποτεθεί ομιγέννητο ότι μπορούσε ποτέ να εξπάσει κανένας εμφύλιος πόλεμος, πώς πρέπει να βλέπει ο ένας τον άλλον? Όσοι ζήσαν εμφύλιον πόλεμο σε προηγούμενα χρόνια μπορούν να ξέρουν αυτά τα αισθήματα, μπορούν να τα μετρήσουν και να καταλάβουν και να αντιληφθούν ότι είναι πολλαπλασίως φοβερότερος ο εμφύλιος πόλεμος από έναν κανονικό πόλεμο. Ωστόσο, το κακό είναι ότι ο χώρος μέσα στον οποίο θα συμβαίνουν αυτές οι καταστάσεις, είτε εξωτερική πόλεμη είτε εμφύλιοι πόλεμοι, θα είναι άπασα η γη, προπαντός και κυρίως όμως η χριστιανική λαή. Αλλά περί τίνος πρόκειται και γιατί αυτή η πόλεμη, για ποιο λόγο? Είναι γνωστό ότι το Ευαγγέλιο διαρκώς μέχρι σήμερα
κηρύσσεται εις τον κόσμο. Μέχρι σήμερα. Σε σημείο που και αυτή ακόμα η Άπο Ανατολή να το έχει στις ποικίλες γλώσσες και διαλέκτους της. Δεν έγινε όμως το κήρυγμα, αγαπητοί μου, δεκτών. Συνεπώς, ήρχισε μαζί με την διάδοσή του και ο διωγμός. Ο διωγμός είναι πράγματι αυτή η δευτέρα φάση μετά το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Ο Κύριος είπε «Και κηρυχθήσετε τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη τη οικουμένη εις μαρτύριον πάση της έθνεση». Ματθαίος 24,14. Τι θα πει αυτό? Θα κηρυχθεί, λέει, τούτο το Ευαγγέλιο εις ολόκληρη την οικουμένη, σε όλους τους λαούς, αλλά εις μαρτύριον. Τι θα πει εις μαρτύριον? Εις μαρτυρίον. Ότι εκηρύχθη, αλλά δεν επιστεύθη. Διότι όταν ο Κύριος λέγει σαν ένα σημάδι του τέλους της ιστορίας ότι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλους τους λαούς, και το τονίζει αυτό ο Απόστολος Παύλος και μας λέγει ότι ακόμα δεν κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, θα σας έλεγα, αγαπητοί μου, έχουν περάσει βεβαίως 2.000 χρόνια από τότε, το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε σε όλο τον κόσμο. Αν μου πείτε ότι δεν κηρύχθηκε διότι μόνο το 1/3, ίσως το 1/4, όπως τώρα έχουμε φτάσει το 1/4 περίπου του πληθυσμού της γης, ίσως και κάτι λιγότερο από το 1/4 του πληθυσμού της γης, δεν είναι χριστιανοί αλλά είναι άλλων θρησκευμάτων, θα σας απαντούσα. Εφόσον το Ευαγγέλιο μετεφράστη σε 1.800 τόσες γλώσσες και διαλέκτους, το Ευαγγέλιο έχει ακουστεί, απλώς δεν έχει πιστευτεί. Ανοίξτε σαν αδειγματολόγιον, έτυχε να έχω γλωσσών, είναι έκδοση της Βιβλικής Εταιρείας, στην κινέζικη γλώσσα. Έχω περί τα 20-25 δείγματα στην κινέζικη γλώσσα. Είναι γνωστό ότι η κινέζικη γλώσσα έχει πολλές διαλέκτους και πολλές γραφές. Η μία γραφή διαφέρει από την άλλη. Γι' αυτό και λέμε μου είναι κινέζικα, δηλαδή δύσκολα. Και θα δείτε ότι το Ευαγγέλιο μετεφράστη στην κινέζικη σε όλες τις γλώσσες και διαλέκτους. Και αν το θέλετε, γιατί αν μου πείτε ότι δεν κηρύχθηκε, μπορούσε να έχει κηρυχθεί και κηρύχθηκε κατ' επανάληψη. Δεν έγινε η Κίνα χριστιανική. Στην Ιαπωνία επί 3 αιώνες εγίναντο απόπειρες εκχριστιανίσεως της χώρας από Ρώσους Ιεραποστόλους. Μόλις περί τα μέσα του περασμένου αιώνα έγινε μια τέλος πάντων μια επιτυχία, και μερικές χιλιάδες Ιαπωνέζοι σήμερα είναι ορθόδοξοι, μάλιστα ειδικότερα χριστιανοί, αλλά στο σύνολό της η Ιαπωνία είναι ειδωλολάτρε. Το Ευαγγέλιο στην Ιαπωνία έχει μπει. Σας είπα, από 3 αιώνες γίνεται αυτή η απόπειρα. Άρα το Ευαγγέλιο έχει ακουστεί. Συνεπώς το Ευαγγέλιο έχει κηρυχθεί, αγαπητοί. Αλλά δεν έχει γίνει πιστευτόν. Δεν έχει γίνει αποδεκτόν. Που σημαίνει ότι ό,τι είπε ο Κύριος, θα κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο πάση της έθνεση, εν όλη την οικουμένη εις μαρτύριον της έθνεση. Εις μαρτύριον. Ότι δεν θα μου πουν κάποτε οι λαοί δεν άκουσαν το Ευαγγέλιο. Το ήκουσαν. Όταν θα τους κρίνω με βάση το Ευαγγέλιο. Αυτό λοιπόν είναι μια μαρτυρία. Ιδίως του Αποστόλου Παύλου που μας λέγει ότι θα είναι ένα σημάδι του τέλους του κόσμου. Είναι πολλά τα σημάδια που μας παραθέτει η Αγία Γραφή, που μπορούμε να κρίνουμε το τέλος του κόσμου, το τέλος της ιστορίας. Ο ίδιος ο Κύριος μας ανέφερε το παράδειγμα της σικιάς. Όταν λέγει δείτε τη σικιά να βγάζει τρυφερά φυλλαράκια, λέτε εγγύς το θέρας. Και όταν δείτε αυτά γεννόμενα, λέτε είναι εγγύς το τέλος. Είναι οι λόγοι του ιδίου του Κυρίου. Ο Κύριος αποκρύπτει από τους ανθρώπους την ημέρα και την ώρα του τέλους. Δεν ξέρουμε πότε θα γίνει, αλλά τα σημάδια για τον ερχομό του τέλους
μας τα έχει δώσει. Και όχι μόνο μας τα έχει δώσει, αλλά και μας έχει επιπλήξει εάν δεν τα μελετήσουμε. Είπε στους συγχρόνους του ο Κύριος, γιατί στην ιστορία έχουμε δύο βασικά έσχατα. Τα πρώτα έσχατα είναι ως προς την Παλαιά Διαθήκη και είναι ο πρώτος ερχομός του Χριστού. Τα δεύτερα έσχατα είναι ως προς την Καινή Διαθήκη και είναι ο δεύτερος ερχομός του Χριστού. Και είπε, υποκριτέ, το πρόσωπο του ουρανού γνωρίζετε να το διαβάζετε. Λέτε, το πρωί ο ουρανός πειράζει, το πει με ύψιλον, είναι κόκκινο. Η ανατολή είναι κόκκινη, θα έχουμε καλό καιρό. Το βράδυ είναι κόκκινη δύση και λέτε, θα έχουμε άσχημο καιρό. Το πρόσωπο του ουρανού, δηλαδή την μετεωρολογία, τις προγνώσεις τις μετεωρολογικές, αυτό θα πει το πρόσωπο του ουρανού, ξέρετε να προβλέπετε και να λέτε ότι αύριο θα βρέξει ή δεν θα βρέξει, θα είναι καλός ο καιρός ή θα χιονίσει και το καθεξής. Το πρόσωπο της ιστορίας, γιατί δεν το μελετάτε? Γιατί δεν μελετάτε την Αγία Γραφή να μπορείτε να ξέρετε πότε το τέλος? Ο Κύριος ονόμασε υποκριτάς εκείνους οι οποίοι δεν θα ήθελαν να μάθουν το τέλος. Ασχολούνται με άλλες προβλέψεις, με άλλα προγνωστικά, με τα προγνωστικά της πολιτικής, με τα προγνωστικά του ποδοσφαίρου, με τα προγνωστικά του καιρού σε σχέση με τη συγκομιδή, αλλά τα προγνωστικά ως προς το τέλος της ιστορίας, αυτά τους αφήνουν αδιαφόρους. Έτσι ο Κύριος έτσι μίλησε. Θέλετε όμως ακόμη και κάτι άλλο? Ο Κύριος είπε ότι όταν θα ξανάρθει στη γη θα βρει την πίστη. Μελαγχολικό ερώτημα, αναπάντητο, αλλά είναι φανερή η απάντηση από μόνη της. Δηλαδή τι? Δεν θα βρει την πίστη επάνω στη γη. Γι' αυτό και θέτει το θέμα, θα βρει ο Υιός του ανθρώπου όταν ξανάρθει την πίστη επάνω στη γη? Δεν θα την βρει. Θα βρει λίγους πιστούς, το λίμα, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Συνεπώς το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί μόνον εις μαρτύριον, είτε γίνει είτε δεν γίνει δεκτόν, αλλά θα είναι αναπολόγητοι άνθρωποι. Ακόμη συνεχίζει ο Κύριος να λέγει, μελήσετε δε ακούειν πολέμους, πρόκειται να ακούτε πολέμους, εφόσον οι άνθρωποι δεν θα έχουν αποδεχθεί το Ευαγγέλιο. Μια παρένθεση, περί πολέμων θα μιλήσουμε και στην τετάρτη σφραγίδα. Γι' αυτό τώρα δεν θα πω πολλά. Στην τετάρτη σφραγίδα θα πω περισσότερα περί πολέμων. Εφόσον λοιπόν οι άνθρωποι δεν θα έχουν αποδεχθεί το Ευαγγέλιο, είναι επόμενον το Ευαγγέλιο της ειρήνης. Είναι επόμενον έστω και τα χριστιανικά κράτη να κηρύσουν μεταξύ των πολέμων. Αγαπητοί μου, η Βουλγαρία είναι ορθόδοξος λαός, ο ορθόδοξος χριστιανικός, και έχουμε πάντοτε εχθροπραξίες μαζί τους. Γιατί, για ποιο λόγο θα έπρεπε να έχουμε αρθροπραξίες? Έχουμε όμως. Γιατί δεν το δεχτήκαμε σωστά το Ευαγγέλιο. Συνεχίζει ο Κύριος και λέγει, και ακουάς πολέμου. Θα δείτε πολέμους ή θα ακούσετε περί πολέμων. Οράτε, μη θροείστε. Προσέχετε, μη θορυβήστε. Δίγαρ πάντα γενέστε, αλλού που εστί το τέλος. Ακόμα δεν είναι το τέλος, αυτά θα γίνουν πρώτα. Εγερθήσετε γαρέθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν. Πάντα δε τάφτα αρχή ο δίνων. Όχι το τέλος, αλλά η αρχή. Τότε παραδώσους είναι ημάς εις θλίψη. Ποιους θα παραδώσουν εσάς? Ποιους εσάς? Τους πιστούς, τους μαθητάς μου. Όχι τους 12 μαθητάς, τους πάντα πιστούς εις ολόκληρη την ιστορία. Θα παραδώσουν εσάς εις θλίψη και αποκτενούσιν ημάς και έσαστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου. Και τότε σκανδαλιστήσονται πολλοί εκ των χριστιανών, εννοείται, διότι δεν θα μπορούν να αντέξουν αυτό το μίσος των αντιτιθεμένων και θα πέσουν, αυτό θα πει, θα σκανδαλιστούν, θα παρατήσουν τη χριστιανική τους ιδιότητα, θα πάψουν να είναι χριστιανοί, θα απαρνηθούν το βάπτισμά τους.
και αλλήλους παραδόσουσι και μισήσουσι αλλήλους. Ο ένας θα παραδίδει τον άλλον εις τα σαρχάς και ο ένας θα μισεί τον άλλον ένεκα του ονόματός μου, λέγει ο Κύριος. Αλλά και ακόμη κατηγορηματικότερος είναι ο Κύριος, Ματθαίος 10,21, παραδώσει δε αδελφός αδελφών εις θάνατον. Και αυτό αδελφός αδελφών, όχι μόνο ανάμεσα σε δυο ομοπίστους, γιατί αυτό ήταν αδιανόητο, ή που ένας σκανδαλίζεται και ο άλλος μένει όρθιος, αυτό είναι διανόητο, αλλά και σαρκικά αδέλφια, αυτοί που γεννήθηκαν από τον ίδιο πατέρα και την ίδια μάνα, ο ένας αδελφός θα παραδίδει τον άλλον εις θάνατο και πατήρ τέκνο, και ο πατέρας θα παραδίδει το παιδί του, και επαναστήσονται τέκνα επί γονείς και θανατώσους είναι αυτού, και θα επαναστατήσουν τα παιδιά εναντίον των γονέων και θα θανατώσουν τους γονείς των. Όλα αυτά που σημειώνει ο Κύριος εκφράζονται με μια λιτή απλή εικόνα που είναι ο πυρός ύπος, το κόκκινο άλογο που βγήκε με τον αναβάτη του να άρει, να σηκώσει την ειρήνη από τη γη και να επιβάλλει την σφαγή κρατώντας την μάχαιρα. Πρέπει ωστόσο να σημειώσουμε κάτι, ότι όλα αυτά τα οποία λέμε ή θα πούμε, παρακαλώ αυτό το σημείο να το προσέξετε, δεν πρόκειται περί συγκεκριμένων γεγονότων που πρέπει να αναζητήσουμε, αλλά περί μιας γενικής καταστάσεως. Μη πούμε «Α, να, αυτό συμβαίνει στις μέρες μας» ή «Συνέβη τότε» ή «Περιμένουμε να συμβεί». Όχι, πάντα συμβαίνει, και μην αναζητήσουμε συγκεκριμένα γεγονότα, αλλά απλώς γεγονότα, καταστάσεις. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Όπως διαρκώς θα εξέρχεται ο λευκός ύπος, που είναι κατά το άνοιγμα της πρώτης φραγίδας, που είναι το διαρκές κήρυγμα σε όλη τη γη, το Ευαγγέλιο διαρκώς κηρύσσεται εις τον κόσμο, έτσι θα πρέπει να εκλάβουμε ότι και ο πυρός ύπος διαρκώς εξέρχεται, που είναι ο διωγμός του Ευαγγελίου. Διότι όπου πηγαίνει το Ευαγγέλιο, εκεί συναντά και τον διωγμό. Συνεπώς, εκεί που βγαίνει ο λευκός ύπος, εκεί βγαίνει από πίσω του και ο πυρός ύπος. Έτσι, με τον τρόπο αυτόν, επειδή οι άνθρωποι δεν αποδέχονται βέβαια το Ευαγγέλιο, όπως σας εξήγησα προηγουμένως, και συνεπώς έρεται η ειρήνη, με τον τρόπο αυτόν τι έχουμε, εκείνο που σας έλεγα την περασμένη φορά, στην εισαγωγή, έχουμε την κυκλική, την μέθοδο της κυκλικής ερμηνείας της Αποκαλύψεως. Δηλαδή, ο πρώτος ύπος πάντα θα βγαίνει, ο δεύτερος ύπος πάντα θα βγαίνει. Όχι, βγήκε. Το Ευαγγέλιο δεν περιορίστηκε μόνο στην περιοχή και στην εποχή των Αποστόλων. Και αυτή τη στιγμή Ευαγγέλιο κηρύσουμε. Και αυτή τη στιγμή δυνάμεθα να υποστούμε διωγμό. Έτσι, ο λευκός ύπος πάντοτε εξέρχεται, ο πυρός ύπος πάντοτε εξέρχεται. Και όπως θα δούμε στη συνέχεια, και ο παρακάτω ύπος, ο μαύρος, πάντα θα εξέρχεται, και ο κίτρινος ύπος, ο χλωρός, η τετάρτη πληγή, πάντα θα εξέρχεται. Θα το δούμε όμως αυτό στη συνέχεια. Θα επανέρχομαι στο να σας εδραιώσω από παραδείγματα την μέθοδο ερμηνείας, την κυκλική. Θέλω να το καταλάβετε πολύ καλά αυτό το πράγμα, να μην υπάρξει κανείς που να μην το καταλάβει, ώστε όταν διαβάζει την Αγία Γραφή ούτε να πει έγιναν τα γεγονότα που περιγράφει το βιβλίο αυτό, ούτε να πει ότι θα γίνουν, αλλά γίνονται διαρκώς, με τούτη τη διαφορά ότι προς τα έσχατα θα έχουμε πύκνωση των περιπτώσεων, πύκνωση και σε ποσότητα και σε ποιότητα. Αυτό να το ξέρετε. Γράφει ο Άγιος Ανδρέας, πλατινωμένου του κηρύγματος, όχι πλατινθέντος, πλατινωμένου, ενώ δηλαδή διευρύνεται διαρκώς το κηρύγμα, η του κόσμου ειρήνη ελήθη. Κατεστράφει η ειρήνη του κόσμου. Ακούστε οξύμορον, ακούστε οξύμορον, όσο πλαταίνει το Ευαγγέλιο τόσο λύνεται η ειρήνη του κόσμου, χάνεται η ειρήνη του κόσμου και καθεαυτής μεριστήσεις της φύσεως.
κατά το ρηθέν υπό του Χριστού ου κύλθον βαλήν ειρήνην επί της γης, αλλά μάχεραν. Οξύμορο, θα το δούμε αυτό, θα το καταλάβουμε. Φυσικά δεν ήρθε ο Κύριος, αγαπητοί μου, να επιβάλλει μάχεραν. Και όταν λέγει εδώ στην σφραγίδα αυτή, στο όραμα της Δευτέρας Σφραγίδας, ότι εδόθη μάχερα εις τον αναβάτη, σημαίνει ότι την μάχερα, δηλαδή τον πόλεμο, τον σηκώνουν οι άνθρωποι κατά του Χριστού, που σημαίνει επιτρέπει ο Θεός να γίνει αυτό. Και η ευαγγελική έκφραση επιτρέπει ο Θεός να γίνει σφαγή είναι ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο να βάλει μαχαίρι και όχι ειρήνη, να βάλει μαχαίρι. Δηλαδή η παρουσία του ήρε την ειρήνη από τις γης. Γιατί? Διότι δεν εδέχτησαν οι άνθρωποι την ειρήνη. Πιο πολλά θα σας πω στην τετάρτη σφραγίδα στο θέμα γιατί. Γιατί εκεί έχει πάλι περί πολέμου και είναι κάτι πάρα πολύ ζωτικό και πάρα πολύ σπουδαίο. Πώς εδόθηκε αυτή η μάχαιρα? Μη αποδεχομένου το Ευαγγέλιο, μη αποδεχομένης της ανθρωπότητας το Ευαγγέλιο. Ο Άγιος Ανδρέας πάλι ερμηνεύει και λέγει αυτό το δοθήνε ότι την πάνσοφον δείκνησιν του Θεού συγχώρησιν, δηλαδή συγχωρώ θα πει επιτρέπω, τους πιστούς δούλους διαπειρασμών δοκιμάζουσαν. Και από την άλλη μεριά να υφίστανται δοκιμασίαν οι πιστοί όπως ο χρυσός μέσα εις το καμίνι. Όπως και αν έχει το πράγμα, το θέμα του διωγμού είναι συνυφασμένο με την διάδοση του Ευαγγελίου. Το θέμα του διωγμού είναι συνυφασμένο με την πνευματική ζωή. Θέλετε, αγαπητοί μου, να ζήσετε πνευματική ζωή? Θα δεχτείτε εκ των προτέρων των διωγμών. Να το ξέρετε αυτό. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζήν διωχθήσονται. Πάντες οι θέλοντες, όσοι θέλουν να ζήσουν την ευσέβεια, θα διωχθούν. Οπωσδήποτε. Άνθρωπος που είναι ευσεβής και δεν διώκεται, να αρχίσετε να αμφιβάλλετε για την ευσέβειά του. Εκτός αν είναι απομπονωμένος κάπου στην ερημιά, αλλά θα διωχθεί εκεί από τους δαίμονες. Και ο πόλεμος με τους δαίμονες, όπως είναι των ασκητών, ο πόλεμος είναι σφοδρότερος, παρότι εάν δεχθούν επιθέσεις εκ μέρους των ανθρώπων. Γιατί από τους ανθρώπους μπορούμε να κρυφτούμε, αλλά από τους δαίμονες δεν μπορούμε να κρυφτούμε. Όπου και να τρυπώσουμε, σε όποια τρύπα και αν μπούμε της γης μέσα, αγαπητοί μου, οι δαίμονες μας βρίσκουν. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε πάλι και εκείνο που είχε πει ο Απόστολος Παύλος, ότι δια πολλών θλίψεων δι πρέπει ημάς εισελθύνει στην βασιλεία των ουρανών. Αυτό το δι, αυτό το πρέπει, δεν είναι καμία αναγκαιότης που προέρχεται από το Θεό. Ότι ο Θεός έτσι χαλκεύει τη σωτηρία, να περάσουμε από τις θλίψεις. Αυτό το δι το χαλκεύουν οι εχθροί του Ευαγγελίου. Ακόμη ως προς τον Κύριον, αυτό το δι εκφράζει το ανένδεκτον εστί του μη ελθύν τα σκάνδαλα. Όταν ο Κύριος λέγει ανένδεκτον εστίν του μη ελθύν τα σκάνδαλα, είναι, λέγει, αδύνατο να μην έρθουν τα σκάνδαλα. Πλην ουέ του ανθρώπου εκείνο διού τα σκάνδαλα έρχονται. Αλίμονος στον άνθρωπο εκείνο που έρχονται τα σκάνδαλα. Πέστε μου, εάν παρασκευάζονται τα σκάνδαλα από τον Θεό, πώς θα έλεγε αλίμονος στον άνθρωπο που φέρει τα σκάνδαλα? Δεν θα ήταν μια φοβερή αντίφαση στο Θεό? Αυτό το ανένδεκτο λοιπόν αναφέρεται εις τους ανθρώπους που δεν θα δεχθούν το Ευαγγέλιο. Και αυτοί οι μη δεχόμενοι το Ευαγγέλιο, ας το πάρουμε είδηση, θα υπάρχουν πάντοτε με πύκνωση διαρκή προς τα έσκατα. Όσο πλησιάζουμε προς τα έσκατα, τόσο οι άνθρωποι περισσότερο θα αρνούνται το Ευαγγέλιο. Ίσως να το διαισθάνεστε και να το βλέπετε μέσα σε αυτή τη μικρή πορεία της ζωής μας, έστω και αν είναι ένα ντε, να το πω έτσι μαθηματικά, έστω και αν είναι ένα ντε του χρόνου. Δηλαδή ένας διαφορισμός, κάτι πολύ μικρό του χρόνου. Τι είναι η ανθρώπινη ζωή? 50 χρόνια, 70 χρόνια. Είναι ένα ντε του χρόνου, ένας διαφορισμός του χρόνου πολύ μικρός. Και όμως, μέσα σε αυτόν τον διαφορισμό του χρόνου μπορούμε να διακρίνουμε, αγαπητοί μου, αυτά όλα τα πράγματα, τα σημάδια. Ένας που είναι 50 χρόνια άνθρωπος, 60 χρόνια, 70, ήδη τα έχει δει
Έχει δει πως ζούσαν οι άνθρωποι πρώτα. Έχει δει πως σκέπτονται πρώτα, πως σκέπτονται τώρα και πως θα σκέπτονται αύριο. Όλα αυτά τα συνοψίζει, χωρίς να σας το ερμηνεύσω, θα σας το διαβάσω μόνο, ο Μιχαήλ Ακομινάτης. Εν τη ανοίξη της Δευτέρας Φραγίδος, την μετά τους Αποστόλους ενόησαν διαδοχήν των τεμαρτύρων και διδασκάλων αυξανωμένου γάρ του κηρύγματος, ενώ ήξενε το κήρυγμα, εστασιάστη η οικουμένη και διωγμή και σφαγέ των φιλοχρίστων πανταχού και την ειρήνη μάχεραν διεδέξατο ειν την οποίαν βαλήν επί της γης ήλθεν ο Χριστός. Όθεν και ο ύπος πύρος εις σύμβολον εις των πειρασμών πυρώσεως ή του διαπύρου ζήλου των καλλινίκων μαρτύρων ή της των αιμάτων αυτών εκχύσεως. Πάντως ο Κύριος είπε κάτι και ας το ξέρουμε: και εχθροί του ανθρώπου η οικιακή αυτού, εχθροί του ανθρώπου η σπιτική του. Ένας που θέλει πραγματικά να ζήσει πνευματική ζωή, εάν το σπίτι του δεν καταλαβαίνει τίποτε, γρήγορα το σπίτι του θα γίνει εχθρικό. Είναι τραγικό, είναι φοβερό, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Και ερχόμεθα εις το άνοιγμα της τρίτης σφραγίδας. Και ότε ήνιξε την σφραγίδα την τρίτη, ήκουσα του τρίτου ζώου λέγοντος έρχου. Και είδον και ειδού ύπος μέλας. Και ο καθήμενος επ' αυτών έχων ζυγών εν τη χειρή αυτού. Και ήκουσα ως φωνήν εν μέσω των τεσσάρων ζώων λέγουσα: χήνιξ σύ του δυναρίου και τρεις χήνικες κριτής δυναρίου και το έλεον και τον ίνον μία δικήσεις. Όταν η νύχτη η τρίτη σφραγίδα εξήλθε ένας μαύρος ύπος προς τον αναβάτην του οποίου μαύρου ύπου το τρίτον ζώον το έχουν ως πρόσωπον ανθρώπου. Είπε: έλα. Τι θα πει αυτό το έλα? Δηλαδή, καιρός είναι, μη σταματάς, πρέπει να προβείς σε ό,τι είναι να προβείς. Ο αναβάτης αυτός κρατούσε ζυγόν στο χέρι του, ζυγαριά. Το μαύρο άλογο συμβολίζει το πένθος και την κατήφια. Ποιο πένθος όμως? Από την πληγή που επιφέρει ο αναβάτης εις τους κατοικούντας επί της γης. Είναι το σύμβολο, όπως εξάλλου φαίνεται και από τον ολοκλήθον κειμένο, όπως είδατε, του λοιμού, της πλήγης. Πρόκειται περί τροφίμων που θα δίδονται με το ζύγι. Και πράγματι, όταν ακούς τη φωνή μέσα από τα τέσσερα ζώα, ανάμεσα από τα τέσσερα ζώα, τούτο έλεγε: μία χήνιξ, δηλαδή μία περίπου λίτρα, κάπου 930 γραμμάρια είναι η χήνιξ, είναι ομηρικών μέτρων. Χρησιμοποιούσαν στην εποχή του ομήρου και τον αφήρει και ο όμηρος. Μία χήνιξ σίτου, σιτάρι, θα τιμάται ένα δινάρι. Και τρεις χήνικες κρυθαριού θα τιμώνται ένα δινάρι. Δεδομένου ότι το σιτάρι σε ποιότητα είναι καλύτερο από το κρυθάρι. Για να πάρουμε μια εικόνα αυτή της αξίας που αναφέρει εδώ τιμές και ποσότητες, για να δούμε την ακρίβεια και να δούμε τον λιμόν δίνα, δεν έχουμε παρά να ανατρέξουμε στη χρόνη του Κυρίου που τότε γράφτηκε το κείμενο, για να βρούμε ποιο ήταν το εργατικό ημερομίσθιο την εποχή εκείνη. Στο Ματθαίος 20,2, όταν ο Κύριος φτιάχνει την παραβολή των εργατών του Αμπελώνος, που σημειώσατε ότι οι παραβολές του Κυρίου δεν έχουν τίποτε, δεν είναι πραγματικές ιστορίες, όχι, είναι πλασματικές. Δεν έχουν τίποτε όμως το φανταστικό. Δεν μοιάζουν με τους μύθους του Εσώπου που μιλούν οι αλεπούδες, τα κοράκια και τα λεοντάρια. Διότι μιλούν άνθρωποι, υπάρχει εντελώς ρεαλιστικό.
περιεχόμενο στις παραβολές του και παίρνει δεδομένα από την εποχή του. Δεν βάζει δηλαδή φανταστικά πράγματα. Έτσι το ημερομίσιο που βάζει εκεί είναι το ημερομίσιο της εποχής εκείνης. Λέει λοιπόν, και συμφωνεί σας, είναι Ματθαίος 20,2, και συμφωνεί σας μετά των εργατών, εκ δυναρίου την ημέρα, απέστειλεν αυτούς εις τον αμπελώνα αυτού. Ώστε το ημερομίσιο ήταν ένα δυνάριο την ημέρα. Συνεπώς, με ένα εργατικό ημερομίσιο θα αγοράζεται η μία λίτρα κυκαριού ή οι τρεις λίτρες κυκαριού. Εάν θα πρέπει να θερήσουμε σήμερα ότι ένα εργατικό ημερομίσιο είναι περίπου 1000 δραχμές, ένα εργατικό, τότε η μία λίτρα σίτου, τα 900 γραμμάρια σιταριού, θα πρέπει να τιμώνται 1000 δραχμές. Και το κλειδάρι γύρω στις 300 δραχμές. Το κιλό. Αυτά προς την τιμή και την ακρίβεια των πραγμάτων. Ως προς την ποσότητα όμως, εκφράζει το πράγμα ο ζυγός του αναβάζει, που είναι το γνωστό μας δελτίον. Παρά τα αυτά, ο λοιμός, όπως μας περιγράφει εδώ αυτή η πλήγη, δεν θα είναι τόσο φοβερός, διότι προσθέτει η φωνή που οικούστη ανάμεσα από τα τέσσερα ζώα και το έλαιο και τον ίνον μη αδικήσεις. Δηλαδή, μη προσβληθούν αυτά τα δυο που είναι ομοίως βασικά της ανθρωπίνης διατροφής. Είναι γνωστό ότι ο σίτος, δηλαδή το αλεύρι, ο άρτος, το λάδι και το κρασί είναι τρία αντιπροσωπευτικά πράγματα της διατροφής του ανθρώπου. Γι' αυτό και στην αρτοκλασία έχουμε τον άρτον, τους άρτους, αν θέλετε, έχουμε και δύο φιαλίδια που το ένα έχει λάδι και το άλλο έχει κρασί. Είναι αντιπροσωπευτικά της ανθρωπίνης διατροφής. Γι' αυτό και ευχόμεθα εις τον Θεό με την τελετή της αρτοκλασίας να μην στερηθούμε ποτέ αυτές τις τροφές, αλλά ο Κύριος να τις ευλογήσει και να έχουμε πάντοτε στο σπίτι μας τρόφιμα. Γι' αυτό λέμε και εις εκείνους που επιτελούν την εορτήν τάφτην, εορτήν και πανήγυριν τάφτην, τα ταμεία τους, οι αποθήκες τους να είναι πλήρεις, να είναι γεμάτες. Να μην φτάνουμε δηλαδή εις το κακό της πείνας, γιατί αλήθεια σας λέγω, η πείνα είναι φοβερό σύμβουλος. Είναι φοβερό πράγμα η πείνα. Είναι φοβερό πράγμα η πείνα. Μόνο όσοι μπόρεσαν να γνωρίσουν τι θα πει πείνα, μπορεί να καταλάβουν το μέγεθος των λόγων μου αυτή τη στιγμή. Ίσως αυτό να γίνεται δια την πρόνοια των πιστών και χάριν αυτών. Το βγάζουμε από τούτο που λέει ο Κύριος, εάν ο Θεός δεν εκολόγωνε τις ημέρες, δηλαδή δεν συντόμευε των χρόνων της δοκιμασίας, και τούτο χάριν των πιστών, δεν θα μπορούσε κανείς να ζήσει πάνω στη γη. Σημειώνει ο ύμνηστος Παναγιώτης Μπρατσιώτης, καθηγητής θεολογίας και ακαδημαϊκός, μακαρίτης τώρα, εις το υπόμνημά του στην Αποκάλυψη τα εξής, αντιγράφω: η αγάπη του Θεού μετριάζει την αυστηρότητα της κρίσεως αυτού. Οπωσδήποτε πρόκειται περί πληγής επί οικεστέρας του ελληνικού λοιμού του απεσίου χειμώνος του 1941-1942. Ο μόνος έζησαν στην Αθήνα το 41-42 μπορούν να κρίνουν τι σήμαινε πείνα την εποχή εκείνη. Είμαι μάρτυς του φαινομένου. Είμαι μάρτυς. Δεν θα ξεχάσω, αγαπητοί μου, το θυμούμε πάρα πολύ καλά. Εκείνη την περίοδο τι ψωμί βρίσκαμε, αν βρίσκαμε ψωμί. Ακούστε να σας κάνω μια περιγραφή. Δεν είναι τόσο για τους μεγάλους όσο για τους μικρούς. Και θα παρακαλέσω, αυτές οι αναμνήσεις είναι πολύ σπουδαίες για να ετοιμαζόμεθα δια το μέλλον. Θυμάμαι, οι φούρνοι δίναν ψωμί. Τι ψωμί? Κανείς ποτέ δεν έμαθε τη σύνθεση αυτού του ψωμιού. Λέγανε ότι ήταν από ξύλο. Ξυλόψωμο το λέγανε. Καλαμπόκι ήταν. Ένα παράξενο πράγμα ήταν. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούσε αυτό να πλαστεί. Το βάζαν σε λαμαρίνες μέσα. Και επειδή κολούσε στον πάτο της λαμαρίνας, γι' αυτό το λόγο βάζανε χαρτί. Οπότε το κόβανε. Και όπως έχουμε το φτιαράκι και βγάζουμε το μπακλάβα,
Έτσι έβγαζαν το ψωμί από εκεί μέσα, έρωτε μαζί με το χαρτί, το οποίο δεν έβγαινε. Και ποιος θα περίπαινε να βγάλει το χαρτί, το τρώγαμε όπως ήταν. Και το ψωμί αυτό ήταν περί τα 30 δράμια το άτομο, με δελτίο, 100 γραμμάρια περίπου. Αλλά περίπου μια φορά στις 5 μέρες ή μια φορά την εβδομάδα. Όχι κάθε μέρα. Και έπρεπε να περιμέναμε απ' έξω από το φούρνο με ουρά για να πάρουμε αυτό το ψωμί, το ξυλόψωμο. Και έπρεπε να είχαμε πάει πολύ πρωί για να πάρουμε το ψωμί στη μία, δύο η ώρα, γιατί σαν χυλό το βάζανε μέσα για να ψηθεί και δεν ψινόταν. Διότι αν υποτεθεί ότι ήταν κανείς από τους τελευταίους της ουράς, εκινδύνευε να μην πάρει, διότι ετελείωνε. Και καταλαβαίνετε ότι καθόμαστε εκεί στην ουρά ώρες των ωρών, όταν μαθαίναμε ότι ο φούρνος δίνει ψωμί μια φορά στο πεντήμερο ή την εβδομάδα και μόνο επαναλαμβάνω 30 δράμια το άτομο. Λοιπόν, τι λέτε? Αυτά για τους νεοτέρους, παρακαλώ, που παίζουν το ψωμί φουτμπολ. Το πετάναμα, άμα ξέρω, πήραν εκεί και τρώνε ένα σάντουιτς και τώρα τους περισσεύει, χόρτασαν, δίνουν μια κλωτσιά και το πετάνε. Αχ, παιδάκια μου, κλωτσιά στο ψωμί, κλωτσιά στο ψωμί, πρόκλησης κατά του Θεού, πρόκλησης. Αν πρέπει να αναζητήσουμε ωστόσο τα βαθύτερα αίτια αυτής της πληγής, του λοιμού, της πείνας, που έρχεται η τρίτη πληγή, το τρίτο άνοιγμα δηλαδή, να μας δείξει, όπως και της Δευτέρας και της Τετάρτης, που θα δούμε και εκεί πάλι το θέμα της πείνας μαζί με του πολέμου το θέμα, πρέπει να τρέξουμε εις το Λεβιτικό. Εκεί ο Θεός υπόσχεται τα αγαθά του εις το λαό του, εφόσον ο λαός του θα μείνει πιστός εις τον Θεό και στις εντολές του. Εάν απομακρυνθεί ο λαός και ειδωλολατρήσει, τότε πολλά δεινά περιμένουν το λαό του Θεού, μεταξύ των οποίων δεινών είναι και η πείνα. Οι πληγές λοιπόν δίδονται διότι έχουν αιτία τους την αποστασία των ανθρώπων. Αυτό είναι η κυρία αιτία, η αποστασία του ανθρώπου από το Θεό. Ακούστε πως το λέγει αυτό το Λεβιτικό. Εάν της προστάγμασή μου πορεύεστε και τες εντολάς μου φυλάσσιστε και ποιήσετε αυτάς και δώσω των ιετών αυτού, θα δώσω τη βροχή και η γη δώσει τα γεννήματα αυτής και η γη θα δώσει τον καρπό της. Ακούστε, και φάγεστε παλαιά και παλαιά παλαιών. Θα έρχεται η καινούργια συγκομιδή και θα βρίσκει τα παλιά στην αποθήκη σας. Θα είναι τόσο η παλιά συγκομιδή πλουσία, όσο και η καινούργια συγκομιδή υπερπλουσία. Και φάγεστε λοιπόν παλαιά και παλαιά παλαιών, και όχι περσινά, αλλά και προπέρσινα και αντιπροπέρσινα, και παλαιά εκ προσώπου νέων εξίσετε, και θα βγάλετε τα παλιά από τις αποθήκες μπροστά στα καινούργια γεννήματα, γιατί δεν έχετε πια αποθήκες να τα βάλετε, για να βάλετε μέσα τα αγαθά σας. Εάν με ακούσετε, τηρείτε τις εντολές μου και δεν ειδωλολατρείτε. Εάν δεν μη υπακούσετε μου, όταν όμως δεν με ακούσετε, λέγει ο Θεός στο λαό του, αποδώσουσι τους άρτους ημών εν σταθμό και φάγεστε και ουμή εμπλιστείτε. Τότε θα πάρετε το ψωμί σας με το δελτίο. Εν σταθμό θα πει με τη ζυγαριά. Ορισμένο, με το δελτίο. Και θα τρώτε και δεν θα χορταίνετε. Δευτερονόμιον 26 κεφάλαιων, 3,4, 10 κεφάλαιων, 14, συγγνώμη, 10 χωρίο, 14 χωρίο, 26 χωρίο. Τα μάζεις όλα αυτά και σας τα προσφέρω. Τα ίδια πράγματα ειδοποιεί, αγαπητοί μου, και ο προφήτης Ισαΐας στο 3,1 και ο προφήτης Εζεκίλ στο 4,16. Και ο Κύριος προλέγει, Ματθαίος 24,8, και έσονται και θα υπάρχουν λοιμοί, το λί με γιώτα, που θα πει πίνες, και λοιμοί με ομικρόν γιώτα, που θα πει αρρώστιες, και σεισμοί κατά τόπους,
πάντα δε ταύτα αρχή ο δύναμος. Τι πρέπει να κάνουν αγαπητοί μου οι πιστοί όταν μελετούν όλα αυτά και ειδοποιούνται δια τας επερχομένας πληγάς? Τι πρέπει να κάνουν? Εμείς αυτή τη στιγμή, εγώ τα έβγαλα από το βιβλίο της Αποκαλύψεως, έρχομαι και σας τα λέγω. Πρώτος μαθητής είμαι εγώ, ο πρώτος που μαθητεύω δηλαδή εγώ είμαι, και εσείς που ακούτε, όλοι μαζί λοιπόν, θα λέγαμε τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει, ώστε να μην έρθει ο λοιμός. Και αν έρθει ο λοιμός και τα δεινά, τουλάχιστον σε εμάς να μην είναι κάτι πάρα πολύ βαρύ. Τι πρέπει να κάνουμε? Καταρχάς πρέπει να μένουμε πάντοτε πλησίον του Κυρίου και ποτέ να μην αποστατούμε ή να μην αμαρτάνουμε. Είδατε παρακαλώ ότι στην εποχή μας υπάρχει αποστασία? Κάποτε όταν ήμουν μικρός, εκφράσεις όπως «ειδωλολατρείτε και ειδωλολατρείτε» τις θεωρούσα υπερβολικές, διότι έλεγα πλέον δεν ειδωλολατρούμε, και φυσικά χωρία και περικοπές της Αγίας Γραφής περί ειδωλολατρείας δεν θα είχαν νόημα πια για την εποχή μας. Αγαπητοί μου, έχουν πάντοτε νόημα. Όσο ποτέ άλλοτε εμείς οι Έλληνες έχουμε αρχίσει να ειδωλολατρούμε, και γενικά οι χριστιανικοί λαοί, αν μπορούσαμε να μετρήσουμε το βάθος της ειδωλολατρείας των χριστιανικών λαών, θα μας έπαιρνε φρίκι. Φρίκι! Σε ποιο βαθμό έχουμε αρνηθεί τη χριστιανική μας ιδιότητα? Δεν ομιλώ πια για αίρεση, δεν ομιλώ για την απιστία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που είναι ο νέο αριανισμός, αλλά μιλώ για αυτό που σας είπα, για την ειδωλολατρεία που υπάρχει στον κόσμο. Και μόνο η παρουσία του μασονισμού είναι καθαρωτάτη ειδωλολατρεία, 24 καρατίων ειδωλολατρεία. Και μόνο αυτό να σκεφτεί κανείς. Λοιπόν, τι κάνουμε σήμερα? Αποστατούμε από τον Θεό. Μα κι αν εμείς λέμε ότι δεν αποστατούμε αλλά μένουμε πιστοί στον Θεό, ο βίος μας ποιος είναι? Η πίστη είναι το πρώτο, αλλά ο τρόπος που ζούμε ποιος είναι? Όλοι είμαστε αμαρτωλοί, όλοι αμαρτάνουμε κατά φόρος μπροστά στο Θεό, αδιστάκτως. Κάθε αμαρτία, ρίξτε μια ματιά στο ρεπερτόριο ιδία των σαρκικών αμαρτημάτων, για να μην πω και όλα τα άλλα, του πλουτισμού, της φιλαργυρίας και, για να δείτε εκεί πως σήμερα οι άνθρωποι ασύστολα αμαρτάνουν. Άρα πίστης και ήθος έχουν χρεοκοπήσει και από εμάς τους Έλληνες και γενικά από τους χριστιανικούς λαούς. Και αφού εχρεοκόπησαν, τότε θα έρθουν τα δεινά αυτά. Για να μην έρθουν σε εμάς σαν άτομα, αν και θα υποφέρουμε και εμείς κοντά στους άλλους, θα πρέπει να προσέξουμε και το θέμα της πίστεως και το θέμα του ήθους, να μην πέσουμε χαμηλά. Λέει ο Κύριος και υπόσχεται εις τον επίσκοπο της Φιλαδελφίας 3,10 στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, ότι ετήρησας των λόγων της υπομονής μου, καγώ σε τηρήσω εκ της ώρας του πειρασμού, της μελούσης έρχεστε επί της οικουμένης όλης, πειράσε τους κατοικούντας επί της γης. Ποιος είναι αυτός ο πειρασμός? Εις όλους τους τομείς. Εφόσον σοι έμεινες πιστός σε μένα, και εγώ θα σε φυλάξω από τον πειρασμό που θα έρθει σε όλη τη γη. Ποιο πειρασμό? Και τον πειρασμό του πολέμου, και τον πειρασμό του λοιμού, και τον πειρασμό του λοιμού με ομικρόν γιώτα και ούτω καθεξής. Δεύτερο, πρέπει ακόμη να διακρίνει εμάς τους πιστούς, αν θέλουμε να είμαστε πιστοί, η αείποτε λιτότηση στην ζωή, η αποφυγή της πατάρης. Η εποχή μας όσο ποτέ άλλοτε έχει δώσει εικόνα της πατάρης. Πρέπει ακόμη να αξιοποιήσουμε και τους τρόπους διατηρήσεως των υλικών αγαθών. Όταν έρχεται σπίτι σας, αγαπητοί μου, μία ποσότης τροφίμων, και βλέπετε ότι αυτή η ποσότης περισσεύει ως προς τις ανάγκες του σπιτιού σας, μη πείτε, να ήρθαν ξέρω εγώ 10 καρπούζια, μη πείτε ότι καλύτερα να πάρω 20 κιλά σταφύλια, δεν μπορείτε να τα φάτε. Μη πείτε θα φάμε 1 κιλό, 2 κιλά, 3 κιλά, τα άλλα εντωμεταξύ άρχισαν να χαλούν, το ψυγείο μας δεν τα χωράει,
τα πετάξουμε. Όχι, ποτέ δεν πρέπει να πετάξουμε στα σκουπίδια τίποτα. Πάντα πρέπει να ρωτάμε όταν έχουμε ένα υλικό, είτε τρόφιμο είναι, είτε ύφασμα είναι, ή αντικείμενο είναι, οτιδήποτε, ένας πάγκος από ένα πακέτο. Πάντα να λέμε, αυτό σε τι μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Και αν δεν βρίσκω τρόπο, θα βάλω το μυαλό μου να το βρει. Αν ήταν πείνα, δεν θα βρίσκα τρόπο να συντηρήσω τα 20 κιλά στα φύλλα. Γιατί τώρα δηλαδή δεν έχω τρόπο να το βρω. Λέει ένα ρητό, λέγει, παινία τέχνας κατεργάζεται. Και θα λέγαμε εδώ, όταν κανείς έτσι θέλει να προχωρήσει στα πράγματα, τότε θα βρει το μυαλό τέχνες να αξιοποιήσει τα υλικά τα οποία υπάρχουν και πρέπει να μην τα πετάξουμε. Θυμούμε αγαπητοί μου, τι να σας πω, μπορείτε να κρατήσετε κρέας εκτός ψυγείου, εκτός καταψύξεως, εκτός κονσέρβας. Ακούστε λοιπόν τι έκανε η μητέρα μου. Ήτανε μαύρες ημέρες εκείνες. Μαύρες ημέρες. Οι Γερμανοί τρώγανε ψητό κρέας και πετούσαν τα κόκαλα. Τα κόκαλα από το ψητό κρέας έχουν μέσα ζουμί. Και τα έπαιρνε η μητέρα μου και τα έβαζε στο φούρνο. Και ένα κόκαλο που έχει απάνω από μινάρια κρέατος, όταν μπει στο φούρνο μέχρι τελείας αφαιρέσεως της υγρασίας, επί μήνες κρατούν αυτά μέσα σε μια σακούλα. Να χαλούν. Έτσι θα μπορούσε να πάρει κανείς αυτά τα κόκαλα που τρώγανε βεβαίως το κρέας οι Γερμανοί, εμείς τα κόκαλα, και να βράζει μερικά από αυτά πολλή ώρα, να βγάζει το ζουμί και να ρίχνει μέσα κάτι, δεν ξέρω, πληγούρι υπήρχε τότε, αλεσμένο στάρι κάπως έτσι, και να κάνει κάτι που είναι πιο δυναμωτικό από το να βάζει και το νερό. Βλέπετε, αν έπρεπε να καθίσω σε ένα κλειστό κύκλο, μια συντροφιά, να σας διηγηθώ τι και πού και πώς και πόσα, τι να σας πω. Να σας πω από κλούβια αυγά που σπάζαμε και βγάζαμε το μέρος που δεν είχε κλουβιάνει και το υπόλοιπο το πετούσαμε. Τι άλλο να σας πω. Να σας πω τις πατάτες με τα φλούδια που... πατατόφλουδες εννοείται, που τις πετούσαν οι Γερμανοί για τρώγανε τις πατάτες. Και τις, αφού τις βράζαμε, τις πλέναμε, τις βράζαμε, τις βάζαμε στο μήλο και τις γυρίζαμε και βγάζαμε πουρέ. Εννοείται με τα φλούδια μαζί. Και βάζαμε σε ένα ταψί χωρίς λάδι. Τι λάδι, αν βρισκόταν και λίγο, βάζαμε από κάτω και από πάνω λίγο λάδι και βάζαμε στο φούρνο να γίνει μια πατατόπιτα. Ή να σας πω για τα πορτοκάλια που τρώγανε οι Γερμανοί. Βεβαίως οι Γερμανοί τρώγανε τα πορτοκάλια. Εμείς τα φλούδια. Τα βράζαμε, έφευγε η πικρίλα και εκεί τα περνούσαμε πάλι από το μήλο. Ο μήλος έκανε πολλές δουλειές. Και βγάζαμε πάλι και από εκεί ένα πουρέ και βάζαμε και λίγες σταφίδες. Βράζαν και κάναμε γλυκό. Τι θέλετε να σας πω. Έχω πολλές συνταγές της πείνας να σας πω. Όταν κανείς τα ζήσαμε. Τα ζήσαμε. Γι' αυτό το λόγο αγαπητοί μου, ας προσέξουμε την σπατάλη. Να προσέξουμε πάρα πολύ. Ακόμη πρέπει να ενθυμούμεθα, συγγνώμη, επάνω σε αυτό το σημείο έχουμε και εντολή, ξέρετε, από τον Κύριον. Ξέρετε όταν χόρτασαν οι πεντακισχύλοι τι εντολή έδωσε ο Κύριος, συναγάγεται τα περισσεύματα, τα περισσεύσαντα κλάσματα ή να μην τι απόλυτε. Να μαζέψετε τα περισσεύματα από εκείνα που εδώσατε τα κομμάτια για να μην χαθεί τίποτα, ούτε ψίχουλο. Το σπουδαίο είναι ότι τα 5 ψωμιά εχόρτασαν και έφαγαν οι άνθρωποι και μαζεύτηκαν 12 κοφίνια από κομμάτια ψωμιά. 12 κοφίνια. Ο Κύριος δεν τσιγκουνεύεται να φάει ο λαός και να χορτάσει. Μας λέει εκεί ο Ευαγγελιστής, εχορτάστησαν. Ο Κύριος χορταίνει το λαό του. Το να σηκωθείς από το τραπέζι και να πεινάς είναι κατάρα, δεν είναι ευλογία. Αλλά τι λέει όμως κιόλας. Λέει, τα περισσεύματα θα τα μαζέψετε. Ιδού μαθήματα. Παρακαλώ πολύ, δεν θα πετάμε σπίτι μας τίποτα. Αν πετάτε, βάλτε και αυτό στο μυαλό σας, θα πεινάσετε. Μόνο αν δεν πετάμε, δεν θα πεινάσουμε. Ένα τρίτο. Πρέπει να θυμούμεθα πάντοτε στον καιρόν της ευδαιμονίας, όπως τώρα,
τον καιρό της πείνας. Πάντοτε, τόσο για να είμεθα λιτοδίαιτη και απλή στη διατροφή μας, όσο και για να ετοιμαζόμεθα ψυχολογικά για μια οπωσδήποτε, οπωσδήποτε επερχομένη πείνα. Θα το πω άλλη μια φορά, οπωσδήποτε, όπως με βλέπετε και σας βλέπω, επερχομένη πείνα. Ακούστε τι λέει η Σοφία Σειρά, ένα αληθινά σοφό. Είναι 18,25. Μνήσθητη καιρών λιμού εν καιρό πλεισμονής, και πτωχίαν και ένδιαν εν ημέρες πλούτου. Να θυμάσαι στον καιρό της πλεισμονής, στον καιρό της ευδαιμονίας, να θυμάσαι την πείνα. Και στις ημέρες του πλούτου να θυμάσαι τη φτώχεια και την ένδια. Ξέρετε αγαπητοί, εκεί, εγώ σας το λέγω, αλήθεια σε μένα συμβαίνει αυτό. Γιατί έχω αυτά τα πράγματα αποκτήσει βιώματα, και όχι απλώς βιώματα, μέχρι ψύχωση βιώματα. Μέχρι ψύχωση, γιατί την είδα κατάματα την πείνα. Γιατί και εγώ σε κάποιο σημείο, ευτυχώς λίγες μέρες μόνο, πείνασα. Τον άλλο καιρό όχι. Όχι το 41-42, χάρη τη Θεού. Με αυτά που σας είπα, τα κόκαλα, τις πατατόφλουδες, τα σούπα, τα μουπές και κάτι άλλα περισσότερα, και δεν πεινάσαμε. Κάποιο όμως μικρή περίοδο πείνασα, λίγες μέρες ήταν αυτό. Σηκωνόμουν τη νύχτα, ήξερα το ντουλάπι δεν είχε τίποτα. Σηκωνόμουν και κοιτούσαν πως έβρισκα τίποτα. Στο δωμάτιό μου ήταν το ντουλάπι εκεί, δεν έβρισκα τίποτα. Το έκλεινα το ντουλάπι, γιατί άμα κανείς πεινά δεν μπορεί να κοιμηθεί. Σε λίγο πάλι ξανασηκωνόμουν, άναβα το φως και πάλι ξανακοιτούσα το ντουλάπι, ενώ ήξερα ότι προηγουμένως είχα κοιτάξει και δεν είχε τίποτα. Και πάλι ξανακοιτούσα. Μήπως έβρισκα τίποτα. Και φοβερό. Και αυτό μου έχει γίνει πια όχι απλώς βίωμα, σας είπα, ψύχωση. Έτσι, όταν κανείς τρώγει, και τρώγει, σας το λέω, μου συμβαίνει σε κάθε μου γεύμα. Όταν τρώγω και λέω, κοιτάξτε τι ωραίο που είναι αυτό, όταν έρθει πείνα θα το έχω αυτό. Καθαρίζουμε το φρούτο σήμερα, βέβαια το καθαρίζουμε το φρούτο. Λέω στον εαυτό μου, αν είχαμε πείνα θα πετούσα τα φλούδια. Πετάμε ένα σκουλικιασμένο από το αχλάδι, από το μήλο. Αν ήταν κατοχή, αν ήταν πείνα, θα πετούσαμε το σκουλικιασμένο. Μας ειδοποιεί η Αγία Γραφή να θυμόμαστε την πείνα. Και ακόμη, διότι λέγει ο σοφός Σειράχ, από προήθεν έως εσπέρας μεταβάλλει καιρός, και πάντα εστί ταχυνά έναντι Κυρίου. 18,26. Από το πρωί μέχρι το βράδυ αλλάζει ο καιρός. Έτσι και μπροστά στο Θεό αλλάζει και η ιστορία. Είναι τροχός. Σήμερα τρώμε, αύριο. Σήμερα τρώμε, αύριο. Και τέλος η ελεημοσύνη. Είδα, λέγει, τον ελεήμονα, λέει το ψαλτήρι, από το πρωί μέχρι το βράδυ να ελεεί, και δεν τον είδα ποτέ να πεινάσει, ούτε αυτός ούτε τα παιδιά του. Όταν ελεούμε, αγαπητοί μου, όταν ελεούμε, έχουμε ελπίδα να ελεηθούμε από το Θεό. Και ναι μεν θα υποφέρουμε μαζί με το λαό που θα πεινά, αλλά δεν θα πεθάνουμε. Αν αυτά τα πράγματα τα έχουμε κατά νου, τότε ερευνώντας και μελετώντας και κατανοώντας το βιβλίο της Αποκαλύψεως, παίρνουμε ανάλογη στάση και καταρτιζόμεθα και αναμένουμε και περιμένουμε, τότε έχουμε την ελπίδα να μείνουμε στο θέλημα του Κυρίου και να μην φτάσουμε εις αυτό το κατάντημα στο οποίο θα μεταβληθούν οι άνθρωποι που θα έχουν αποστατήσει από το Θεό. Αυτά για απόψε.